Γεια σας, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο που είναι αρκετά διαφορετικό από όσα έχω κάνει ως τώρα στο κανάλι μου, θα σας κάνω ένα room tour, όπως επίσης θα σας δείξω και πώς οργανώνω εγώ προσωπικά την ντουλάπα μου. Και στο τέλος θα σας έχω και ένα μικρό mini makeup collection, διότι είμαστε στο χώρο που υπάρχουν τα καλλιτικά μου, οπότε θα σας τα δείξω και αυτά. Βέβαια να σας πω εξ αρχής ότι μην περιμένετε να εντυπωσιαστείτε και μην περιμένετε να δείτε τις συλλογές που έχετε συνηθίσει να βλέπετε. Είναι πολύ πιο λίγα και είναι πολύ πιο απλά τα δικά μου πράγματα, αλλά όπως και να έχει, επειδή μου το ζητήσετε πάρα πολλά άτομα, εννοείται πως θα το κάνω και αυτό. Οπότε ναι, άμα θέλετε να δείτε όλα αυτά που σας είπα, ένα room tour, την οργάνωση της ντουλάπας μου και το makeup collection, συνεχίστε να βλέπετε. Λοιπόν, μπαίνοντας στο δωμάτιο, έχουμε αυτή την θέα. Δεν είναι πολύ μεγάλο το δωμάτιο, οπότε έχουμε ένα κρεβάτι το οποίο το πήρα από τα Practicare και είναι από τα αγαπημένα μου γενικά τα μεταλλικά κρεβάτια. Σε αυτή τη μεριά έχω μία σιρταριέρα που πάει με τον καθρέφτη της. Αυτά σε φυσικό χρώμα είναι ξυλινά, αλλά πήρα ένα χαρτί περιτυλίγματος και τα έντυσα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο. Δίπλα εδώ έχω μια κρεμαστρούλα που την πήρα από τύπου Euroshop και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πολύ vintage, και έχω πάνω τα αξεσουάρ μου, τα οποία δεν τα φοράω σχεδόν ποτέ. Εδώ πάμε στην ντουλάπα που είναι κυρίως δικιά μου, έχει πάρα πολύ λίγα ρούχα του φίλου μου μέσα. Συνεχίζουμε εδώ πέρα, είναι μια δεύτερη ντουλάπα η οποία είναι βασικά βιτρίνα, αλλά την χρησιμοποιώ σαν ντουλάπα γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωσή μου. Εδώ πάμε στο τύπου μπουντουάρ, είναι ο χώρος των καλλιτικών μου, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Και από αυτή τη μεριά έχουμε τη σιρταριέρα του φίλου μου, η οποία είναι από τα IKEA, είναι πάρα πολύ ωραία και έχει εξαιρετική χωρητικότητα, οπότε ναι, μου άρεσε πάρα πολύ και το χρώμα της κτλ. Πάνω έχω κάποια διακοσμητικά, και από εδώ έχουμε το κομωδίνο, ένα φωτιστικό δαπέδο και το έχω διακοσμήσει με κάποια έξτρα πραγματάκια, όπως αυτά εδώ τα φαναράκια και ένας πίνακας, ο οποίος γενικά βασικά το δωμάτιο, από ό,τι έχετε καταλάβει, είναι αρκετά κοριτσίστικο. Περνάω πάρα πολύ χρόνο εδώ μέσα, οπότε το έκανα λίγο πιο πολύ στο γούστο μου. Απόρα πως δεν με έχει χωρίσει ακόμα ο φίλος μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι στο σύνολο λοιπόν το δωμάτιο. Δεν είναι κάτι αμάν και τι, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει, γιατί έκανα πάρα πολύ κόπο και λόγω της οικονομικής μου κατάστασης για να το φτιάξω. Πάμε τώρα λοιπόν στην ντουλάπα. Ανοίγοντας τα δύο πρώτα φύλλα της ντουλάπας, έχουμε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, η οποία κατά τα δικά μου δεδομένα θεωρείται οργανωμένη. Μπορεί να φαίνεται λίγο τσαπατσούλικη, αλλά στην πραγματικότητα το πρακτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάνω-πάνω υπάρχουν οι πιτζάμες μου, οπότε δεν είναι και τόσο αξιόλογο για να τα προσέξω ιδιαίτερα. Και έχουμε αυτή τη διαρρύθμιση. Αυτήν εδώ πέρα την ραφιέρα την πήρα από τα IKEA και είναι πάρα πολύ πρακτική για τέτοιου είδους ντουλάπες. Έχουμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι όλα μου τα μαύρα t-shirt, όπως επίσης και τα χακί πάνω-πάνω. Οπότε εδώ πέρα είναι όλα χρωματικά και με βοηθάνε πιο πολύ άμα θέλω να διαλέξω μπαμ-μπαμ να το κάνω. Συνεχίζω με πιο χρωματιστά ρούχα, τα οποία θέλω να τα έχω σε κοινή θέα, μήπως με πιάσει η όρεξη να φορέσω κάτι πιο χρωματιστό. Κάτω έχω λίγο τα πιο δανδελωτά τύπου αραχνοήφαντα μπλουζάκια κτλ. Κυριαρχεί το λευκό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα υφάσματα να τα έχω σε λευκό. Κάτω υπάρχουν τρεις στίβες, είναι μαύρο, γκρι και άσπρο, είναι όλα μου τα φανελάκια, τα οποία είναι χειμώνα-καλοκαίρι σε αυτό το σημείο. Πιο κάτω έχουμε κάτι φορέματα και κάτι έξτρα φανελάκια. Και εδώ πέρα κάτω ξεκινάμε ως εξής.
Εδώ και εδώ είναι κάποια φορέματα και κάποιες ολόσωμες φόρμες. Εδώ σε αυτό το κενό, το οποίο δεν φαίνεται γιατί είναι από πάνω τα μακριά αυτά εδώ, έχω τις παντελόνες μου, τις μπόχο. Και εδώ πέρα είναι όλα μου τα τζιν και όλα μου γενικά τα παντελόνια, τα οποία χρησιμοποιώ πιο συχνά. Από την πίσω μεριά έχω πάλι παντελόνια, τα οποία όμως δεν τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Τα έχω όμως γιατί μπορεί κάποια στιγμή να θυμηθώ κάτι και να θέλω να τα χρησιμοποιήσω. Συνεχίζω στις κρεμάστρες. Αν είχα την επιλογή, δεν θα κρεμούσα τίποτα. Μου αρέσουν τα ρούχα να είναι διπλωμένα. Όμως υπάρχουν κάποια ρούχα τα οποία δεν μπορείς να τα διπλώσεις. Στην αρχή έχω όλα μου τα παντελόνια, τα οποία είναι λίγο το ύφασμά τους περίεργο και μπορεί να τσαλακωθούν. Στη συνέχεια έχω πάρα πολλές πουκαμίσες. Από ό,τι βλέπετε, υπάρχει μια ποικιλία χρωμάτων, αλλά πάλι κινούμαστε σε πολύ normal επίπεδα, ούτε πολύ φούξ, ούτε πολύ κόκκινα έντονα. Και στο τέλος υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είναι τύπου μπόχο, όπως επίσης αυτά τα μακριά τα οποία είναι και για την παραλία και ένα με ένα τζινάκι μπορείς να τα φορέσεις. Διάφορα κιμονό και κάποια φορέματα τα οποία δεν τα προτιμώ πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να φάω καμιά φλασιά και να θέλω να τα χρησιμοποιήσω. Συνεχίζοντας στο μονόφυλλο, έχω κρεμασμένα όλα μου τα jackets, τα οποία τα έχω έξω, δεν τα έχω δηλαδή αποθηκεύσει πάνω στο πατάρι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είμαι λίγο προετοιμασμένη για πιο δροσερές νύχτες κτλ, οπότε τα έχω εκεί πέρα. Και κάτω και πίσω έχει ακριβώς τις ίδιες σειρές, τις ίδιες στίβες, είναι πάρα πολλές ζακέτες, τις οποίες ξεχώρισα ως πιο φθινοπορεινές παύλα ανοιξιάτικες και μπορώ να τις φορέσω σε μια δροσερή νύχτα. Και κάτω τα σερτάρια έχουν τα εσώρουχά μου, δεν θα εντρυφήσω πάνω σε αυτό για ευνόητους λόγους. Περνώντας στην πιο μικρή ντουλάπα που έχω, βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Συνεχίζω λοιπόν να κινούμε με κατηγορίες αναχρώματα, οπότε εδώ πέρα συγκεντρωτικά υπάρχουν όλα μου τα t-shirt τα οποία είναι λευκά και γκρι, δηλαδή είναι τρεις στήλες με λευκό και μία στήλη με γκρι, με στάμπες ή μονόχρωμα, γιατί είναι το πιο πρακτικό πράγμα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα t-shirt και συνήθως καταλήγω να φοράω ένα t-shirt απλό, οπότε τα συγκέντρωσα όλα μαζί για να μου είναι πιο εύκολο. Περνάμε τώρα στα καλλιτικά μου. Αυτός είναι ο πρώτος χώρος ο οποίος θα σας δείξω. Είναι όλα σχεδόν σε κοινή θέα, γιατί με βοηθάει να μην τα ξεχνάω και να τα χρησιμοποιώ. Εδώ πέρα έχουμε κυρίως παλέτες για φρύδια, contouring, διάφορα διορθωτικά και τις loose powders. Εδώ έχουμε τα foundation και τα primer μου. Εδώ είναι κάποια μολύβια για τα χείλια. Εδώ συνεχίζουμε μολύβια για μάτια, κάποια για τα χείλια και κάποια για τα φρύδια. Πίσω έχουμε τη μάσκαρα και εδώ πέρα τα setting spray. Έχω εδώ πέρα όλα τα cushion από την Wet n Wild. Είναι καταπληκτικά προϊόντα διορθωτικά. Επίσης διορθωτικό από Wet n Wild. Εδώ πέρα στη σειρά έχω κάποιες loose powder, essence, technique και την selfie από την W7, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Strobing highlighter από Essence επίσης μου αρέσει πάρα πολύ σαν προϊόν. Κάποια bronzers πάλι από Wet n Wild. Εδώ πέρα έχουμε πούδρα από Wet n Wild. Έχουμε για τα φρύδια και ένα highlighter επίσης από Wet n Wild. Από τα Jumbo η παλέτα για τα φρύδια πολύ καλή. Εδώ πέρα έχω δύο παλέτες για τα μάτια, παλέτες σκιών από την City Color, σας έχω κάνει αναλυτικό review για τις συγκεκριμένες. Πίσω έχουμε την contour palette πάλι από City Color, όπως και αυτή. Εδώ πίσω έχω την πιο μεγάλη μου παλέτα, είναι από Technique, την Eyeshadow Treasury. Συνεχίζω με μία παλέτα την οποία δεν την αποχωρίζομαι με τίποτα και ας έχει παλιώσει, είναι από H&M και έχει απίστευτη ωραία απόδοση και πολύ ωραία χρώματα. Face Sculpture από τα H&M και στο τέλος έχουμε Strobing Strobe Time από W7 και το Ultra Contour Palette από την Revolution. Εδώ έχω δύο παλετίτσες από H&M, τις οποίες τις ψιλοχρησιμοποιώ. Δύο παλέτες από Lovely, τις οποίες δεν ξέρω πώς να νιώσω, μια μου αρέσουν, μια όχι. Εδώ έχουμε πάλι face palette και κάτι σαν correctors από face palette από H&M και correctors από τα Jumbo, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ πολύ. Μία παλέτα από L'Oreal, η οποία είναι κάπως έτσι από μέσα και κάτω έχει πούδρα, η οποία έχει πούδρα, τέλος πάντων μου την έδωσε μια φίλη μου, δεν ξέρω αν υπάρχει. Πάλι face eyeshadows από την H&M. Εδώ πέρα έχω αυτά που χρησιμοποιώ κυρίως για highlighters, είναι από την Essence, τα The Metals και τα λοιπά.
Και εδώ πέρα έχω δύο προϊόντα πάλι από Essence, το The Cushion Eyeliner και Eyebrow Gel. Σε αυτή την κατηγορία έχω όλα μου τα foundation και έχω και τα primers. Είναι από Reverse, από την Essence αυτά που πήρα τα συλλεκτικά, από Wet n Wild, Catrice και έχω από Flormara, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για Illuminator, αφήνει πάρα πολύ ωραίο το δέρμα, από Ingrid και από Golden Rose, αυτό επίσης είναι luminous finish και έχω και το Glow Guru από W7, το οποίο το βάζεις επίσης για να γυαλίσεις λίγο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είναι τα primers και όλα τα υπόλοιπα είναι foundation. Dermacol, Max Factor, καταπληκτικό, Dermacol επίσης, της Radiant, W7 Genius, ένα της Avon το οποίο είναι λάθος χρώμα και πρέπει και το συνδυάζω με τα πολύ ανοιχτόχρωμα που έχω, όπως ας πούμε αυτό της 17, Wet n Wild, Bourjois, Catrice, το Ideal Lumi Nude από την Ingrid, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό foundation για, ειδικά για τις ξηρές επιδερμίδες. Επίσης από Ingrid το Ideal Face, ένα πολύ ωραίο, αρκετά λιπαρό όμως. Infallible από L'Oreal είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία δεν ξέρω άμα μου αρέσουν ή όχι. Better Skin από την Maybelline. Το HD από την W7. Πάνω κάτω αυτά, δηλαδή είναι όλα σε drugstore προϊόντα όπως και να έχει. Πάμε εδώ πέρα στα μολύβια. Είναι τα περισσότερα για τα χείλη και τα περισσότερα είναι από την εταιρεία Davis Accent, άμα τη λέω σωστά. Είναι με τύπου 1 ευρώ και για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ καλά. Πέρα έχω κυρίως από City Color προϊόντα γιατί είναι από αυτά που μου είχαν στείλει και κάποιες μάσκαρα εδώ πέρα οι οποίες δεν χωράνε σε αυτό εδώ πέρα, τα έχω εδώ. Και εδώ πέρα τέλος έχω τις μάσκαρα, τις οποίες δεν είναι κάτι σημαντικό. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ συγκεκριμένες. Τώρα τελευταία μου αρέσουν πάρα πολύ οι Volume Stylish από την Essence. Μακράν αγαπημένη μου είναι η Masterpiece από την Max Factor, καταπληκτική μάσκαρα. Από Reverse, η Fabulous Curly Mascara είναι από τις αγαπημένες μου, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα. Και εδώ έχουμε τα setting spray που επίσης δεν έχω πάρα πολλά. Έχω από Essence το Keep It Perfect, το οποίο είναι σε αυτή τη συσκευασία ένα μικρούλι χαριτωμένο. Μακράν τα αγαπημένα μου από Sephora, το Beauty Amplifier, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω αυτό εδώ πέρα από Pharmacy, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό προϊόν. Από Flormar το Makeup Fix Spray, το οποίο δεν ξέρω ακόμα τι κάνει ακριβώς. Και από Golden Rose επίσης το Fixing Spray, το οποίο επίσης δεν έχω καταλάβει άμα μου αρέσει όχι, είναι υποδοκιμή. Ανοίγοντας το σιρτάρι έχω τα υπόλοιπα από τα καλλιτικά μου, τα οποία κάποια βγάζω πάλι έξω, κάποια τα βάζω μέσα για να ανακυκλώνονται. Έχω εδώ πέρα μονές σκιές διάφορες, δεν είναι κάτι αξιόλογο να σας δείξω και είναι όλα πολύ οικονομικά. Και εδώ πέρα έχω ένα μπολάκι με έξτρα κραγιόν, τα οποία πάλι τα χρησιμοποιώ κατά καιρούς. Εδώ έχουμε ένα δεύτερο μπολάκι το οποίο επίσης έχει πιο μικρές παλετίτσες τέτοιου τύπου και διάφορες σκιές και μια ξύστρα, τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά και αντί να τα αποθηκεύω κανονικά θα έπρεπε να τα πετάξω. Και εδώ πέρα έχουμε τις διάφορες πούδρες του Skin Camouflage από Essence, διάφορες πούδρες, διάφορα ρούς και διάφορα bronzers, τίποτα αξιόλογο και εδώ πέρα. Επίσης εδώ πέρα έχω κάτι πάτσες για το πρόσωπο, κάτι σφουγγαράκια. Τα υπόλοιπα σιρτάρια έχουν μέσα προϊόντα για τα μαλλιά. Έχουν αποσμητικά. Και κάτω κάτω υπάρχουν διάφορες λοσιόν, οι οποίες δεν τις πολύ χρησιμοποιώ, αλλά τις έχω εκεί πέρα σε περίπτωση που με πιάσει καμιά όρεξη να τις χρησιμοποιήσω. Εδώ πέρα έχουμε κυρίως τα κραγιόν και έχω και κάποια concealer και κάποια eyeliner. Αυτές τις στίκες εδώ πέρα τις πήρα από το Jumbo και αυτήν και αυτή. Είναι πάρα πολύ πρακτικά. Έχω εδώ πέρα από Golden Rose κάποια κραγιόν. Εδώ επίσης έχω από City Color κάποια κραγιόν. Πίσω από Golden Rose τα matte, τα lipsticks, διάφορα εδώ πέρα από Essence και από Elixir. Αυτά εδώ πέρα είναι τύπου 1 ευρώ, τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ η αλήθεια είναι, αλλά τα αφήνω διακοσμητικά να είναι εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε με κάποια concealer
και πίσω έχουμε πολλά eyeliner διάφορα. Δεν θα εντρυφήσω πάνω στο θέμα, δεν είναι κάτι σημαντικό. Και εδώ πέρα έχω τα πινέλα μου. Εδώ πάνω επίσης έχω κάποια αρώματα και κάποια λαδάκια και ένα δεύτερο μπολάκι με διάφορα πινέλα. Κάτω λοιπόν από εδώ έχω ένα έξτρα κομμωδινάκι. Εδώ πέρα είναι όλα μου τα προϊόντα, βασικά όχι όλα μου, τα πιο πολυφορεμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ. Κάποια λάδια, κάποια σέρουμ, έχω μισελέρ νεράκια, έχω διάφορα λαδάκια γενικά, κάποιες λοσιόν, ροδόνερο. Και εδώ πέρα είναι, αυτό εδώ πέρα είναι για αυγά πασχαλινά. Αλλά εγώ βάζω τα λερωμένα μου τα σφουγγαράκια και μετά τα μαζεύω από εδώ και τα πλένω τέλος πάντων. Οπότε ριπ διακοσμητικό για το Πάσχα. Το πρώτο συρτάρι από κάτω έχω τα προϊόντα για το πρόσωπο. Αντιρρητηδική από Σωστάρ. Έχω της Johnson στην οποία δεν την χρησιμοποιώ. Κάποιες μάσκες προσώπου τέτοιου τύπου. Σέρουμ. Διάφορα τέτοια για το πρόσωπο, τέλος πάντων είναι εντατικές και τα λοιπά. Το δεύτερο σιρτάρι δεν έχει απολύτως τίποτα. Στο τρίτο σιρτάρι έχω όλα μου τα μανώ και ψεύτικα tips τέλος πάντων και διάφορα τέτοια. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να ξέρετε ότι σας άνοιξε ένα πάρα πολύ προσωπικό μου χώρο. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να το δώσετε το βίντεο λίγη αγάπη. Να αφήσετε ένα like και άμα δεν είστε εγγεγραμμένοι να κάνετε μια εγγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους και όσοι ήσασταν εδώ στο τέλος. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!